θα ταξιδέψουμε χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, νοτιοανατολικά της πολιτείας της Νέας Υόρκης. Θα πάμε στην περιοχή του Long Island. Εκεί ένας Έλληνας έχει δημιουργήσει μία από τις εντυπωσιακότερες φάρμες στον κόσμο. Είναι ο κύριος Θοδωρής Μπόλκας, τον οποίο τον βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Κύριε Μπόλκα, θέλω να σας καλησπερίσω από Ελλάδα, από Κρήτη. Τι κάνετε, πώς είστε? Γεια σας, τι κάνετε? Καλά, εσείς τι κάνετε? Όλα καλά εδώ. Λέμε ότι όποια πέτρα και αν σηκώσεις όλο τον κόσμο, από κάτω θα βρεις κάποιον Έλληνα. Εμείς σηκώσαμε εκεί την πέτρα στο Long Island και βρήκαμε εσάς. Ναι, ναι. Χάρηκα, τι κάνετε? Μια χαρά, έχετε δημιουργήσει μια εντυπωσιακή φάρμα. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ήτανε παιδικό όνειρο το οποίο έγινε πραγματικότητα και εντυπωσιάζεται εκεί τους Νεοϊορκέζους? Όταν ήρθαμε από την Ελλάδα στο 82, ο πατέρας μου είχε ένα στρέμμα και είχαμε κατσίκες, σκότες, πάντα είχαμε κάτι. Και σιγά σιγά όλο γίνεται πιο μεγάλο. Τώρα έχουμε 6 θερμοκήπια, γεμάτο λουλούδια. Οργώνουμε 20 στρέμματα, έχουμε ντομάτες, σικές, τα πάντα. Και σιγά σιγά κάθε χρόνο γίνεται και πιο μεγάλο. Εκεί θα πάω. Θέλω να μου πείτε λίγο τι παράγεται από τη μία και τι εκτρέφεται από την άλλη. Κοίτα, έχω φύγει από την Ελλάδα πάρα πολλά χρόνια και τα χάνω λίγο τα ελληνικά μου. Θα το ξαναβρούμε. Τι παράγεται, μου είπατε για ντομάτες, τι άλλο? Ναι, βγάζουμε τα πάντα, ντομάτες, πιπεριές, αγκούρια, καρπούζια, μελιτζάνες, ό,τι μπορούμε βάζουμε στο χώμα. Και εντωμεταξύ όλα είναι βιολογικά, έχω μάθει. Όλα είναι organic, ναι, βιολογικά, ναι. Βιολογικά, χωρίς χημικά, χωρίς φάρμακα. Χωρίς χημικά, χωρίς φάρμακα. Βάζουμε, πώς το λες, νου από τις κατσίκες, βάζουμε από τα πρόβατα, ξέρεις, και τα οργώνουμε μέσα στο χώμα και αυτό βοηθάει να βγάλει τα φρούτα. Βέβαια. Και από ζώα, για πείτε μου λίγο, τι ζώα έχετε, τι εκτρέφετε εκεί? Πέρσι είχαμε 300 σκότες, αλλά αυτό το χρόνο γίνανε λίγο δύσκολα τα πράγματα και δεν μπορούσαμε να βρούμε φαΐ με το coronavirus που γίνεται και τώρα δεν έχουμε κανένα ζώο, έχουμε μόνο φυτά και λουλούδια. Αλλά του χρόνου θα βάλουμε πάλι κεφάλι, κότες και καμιά αγελάδα πάλι. Μια φορά είχαμε 11 αγελάδες. Έχω διαβάσει ότι αρχικά είχατε 2 αγελάδες πριν από χρόνια, τις οποίες τις διατηρήσατε, σωστά, και οι 2 σωστά. Αγελάδες έγιναν κάποια στιγμή... Είχαμε 11. 11, μάλιστα, και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Οι Αμερικανοί εκεί, οι οποίοι επισκέπτονται, και θέλω να σας ρωτήσω, περισσότεροι Έλληνες ή Αμερικανοί που επισκέπτονται την φάρμα σας? Αμερικανοί. Και για ποιο λόγο συμβαίνει? Ο Έλληνας δεν επισκέπτεται έναν Έλληνα? Κοίτα, ναι, αλλά όχι πολλούς. Στην Αμερική δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δηλαδή είναι δύσκολο να φύγει κάποιος από το σπίτι του, να έρχεται σε μένα. Κλείνω στις 5 ώρα το απόγευμα. Και οι άνθρωποι δεν πηγαίνουν, σταματάνε τη δουλειά στις 5 και δεν προλαβαίνουν να έρθουν στο μαγαζί μου πριν να κλείσω. Μπράβο. Δικαιολογείτε τους Έλληνες. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό. Για πείτε μας λίγο, εκεί στην περιοχή, είναι νησί δεν είναι? Για βάλτε μας λίγο να κατατοπιστούμε. Το Long Island. Είμαστε στη μέση, στη μέση του Long Island. Είναι νησί, σωστά, είναι νησί. Δηλαδή κάποιος νησί, για να έρθει σε εσάς από τη Νέα Υόρκη... Ναι, νησί. Πρέπει να πάρει γέφυρα από το Μενχάτεν. Από το New York City πρέπει να πάρει γέφυρα για να μπει στο tunnel, να δει στο Long Island. Είμαστε ένα νησί. Αλλά είναι τεράστιο, είναι σαν την Κρήτη, είναι μεγάλο νησί. Είναι πολύ μεγάλο νησί. Και πόσους Έλληνες έχει εκεί? Πάρα πολλούς. Νούμερο δεν ξέρω, αλλά είναι πάρα πολύ Έλληνες. Έχει πολλούς Έλληνες. Αυτή τη στιγμή, σε ποιο σημείο βρίσκεστε στις εγκαταστάσεις σας? Είστε σε θερμοκήπιο, πού είστε? Ένα από τα θερμοκήπια. Έχουμε 6 θερμοκήπια. Ναι. Και αυτό είναι το ένα. Και γεμίζουμε τώρα λουλούδια. Και σιγά σιγά τα έχουμε αυτά για την άνοιξη. Είναι μία δύσκολη πάντως εργασία. Γνωρίζουμε και από τα φυτώρια εδώ στην Κρήτη και στην Ελλάδα γενικά θα πρέπει να ξυπνάτε νωρίς το πρωί. Έχει απαιτήσεις η δουλειά σας, σωστά? Ναι, αλλά όλες οι δουλειές είναι δύσκολες. Δηλαδή, άμα θες να βγάλεις λεφτά στον κόσμο, πρέπει να δουλέψεις. Δηλαδή, είναι δύσκολα, αλλά όλα γίνονται. Σιγά-σιγά, κοίτα, όλοι κάνουμε λάθος, τα βρίσκουμε, κουτιά στραβά, τα βγάζουμε. Και είναι και οι γονείς σας, είναι οικογενειακή η ιστορία εκεί που έχετε δημιουργήσει? Ναι.
Ο πατέρας τώρα είναι στη Φλόριδα, έρχεται πάνω το καλοκαίρι και μας βοηθάει. Ναι. Η μαμά μου εδώ πέρα και βοηθάει με την κόρη μου και τη γυναίκα μου. Για προχωρήστε λίγο, για προχωρήστε να δούμε λίγο εκεί, να δούμε εικόνα. Βλέπετε, αυτά είναι τα άλλα τα θερμοκήπια. Και από ό,τι έχω διαβάσει, μεγάλο μέρος της έκτασης εκεί στο Long Island ανήκει σε ένα μοναστήρι. Μάλιστα, είμαστε σε μοναστήρι. Εδώ πέρα έχει 500 καλόγριες και εγώ νοικιάζω τα 20 στρέμματα από τις καλόγριες. Οπότε πήγε ένας Έλληνας εκεί, τους χτύπησε την πόρτα και τους είπε θέλω να εκμεταλλευτώ την έκτασή σας στο μοναστήρι. Και αυτές από ό,τι ξέρω είπαν με τη μία ναι. Ναι. Έχουν πάρα πολύ. Εδώ πέρα είναι 220 acres. Τεράστιο πράγμα. Και χτυπάω την πόρτα και λέω τι κάνετε με όλα αυτά. Έτσι και απλά. Κάναμε ένα. Ναι. Και μου είπανε έλα. Και τώρα τους ταΐζουμε. Βγάζουμε ωραία πράγματα. Αυτό είναι άλλο θερμοκήπιο. Τώρα το γεμίζουμε. Εν τω μεταξύ το όνομα της φάρμας σας έχει κάτι από Σαντορίνη. Από τη Σαντορίνη. Θυρά, ναι. Θυρά. Να το βγάλω Αργυρούπολη Φάρμα δεν πάει. Γι' αυτό το βγάλαμε θυρά. Σωστό. Δεν είναι έβικο. Έρχεσαι στην Ελλάδα, επισκέπτεσαι τη Σαντορίνη. Τελευταία φορά που πήγα Ελλάδα ήταν το 99. Εδώ και 20 χρόνια, 21 χρόνια. 21 είναι χρόνια. Δύσκολα. 21 χρόνια έχω να έρθω στην Ελλάδα. Γιατί το καλοκαίρι δουλεύω. Έχω τη φάρμα κάθε μέρα. Είναι δύσκολο να φύγω. Αλλά θα ήθελα, όταν η κόρη μου είναι 2 χρονών, όταν θα γίνει λίγο πιο μεγάλη, θα την πάμε το χειμώνα να ζητήσουμε και λίγο την Ελλάδα. Εσείς βρεθήκατε, αν δεν κάνω λάθος, 5 ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξαναπες τον ετών. Εσείς βρεθήκατε 5 ετών, στα 5 σας χρόνια βρεθήκατε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μικρός. 7. 7. 7, ναι. Γεννήθηκα 75, 82 ήρθαμε στη Νέα Υόρκη. Ήρθατε Νέα Υόρκη. Αν γυρνούσαν οι γονείς σας, φαντάζομαι το έχετε συζητήσει το χρόνο πίσω, θα επαναλάμβαναν το ίδιο δρομολόγιο, θα ξαναπήγαιναν από Ελλάδα, θα πήγαιναν πάλι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Ναι, absolutely. Ακριβώς. Δεν έχουν μετανιώσει λοιπόν για τίποτα. Και μας λείπει η Ελλάδα, αλλά έχουμε κάνει άλλη ζωή εδώ πέρα. Δεν ξέρω πώς να το πω, είναι... Για μας δούλεψε. It works. Με τον κορονοϊό και την πανδημία, τα πράγματα πώς είναι εκεί, μέσα στη φάρμα σας έχει αγγίξει? Στη φάρμα μας όχι, γιατί είμαστε έξω, δεν είμαστε κλειστά σε ένα δωμάτιο, είμαστε σε μηχανήματα, είμαστε έξω στα τρακτέρ. Στη φάρμα δεν μας έχει πειράξει καθόλου. Όταν βγαίνουμε έξω από τη φάρμα, φοράμε τη μάσκα, είμαστε ξέρεις, προσέχουμε πάρα πολύ. Αλλά εδώ πέρα είσαι έξω στον αέρα. Τι να πάρεις εδώ πέρα. Ο Θοδωρής Μπόλκας θα εμβολιαστεί, θα κάνει το εμβόλιο? Ναι, μόλις μου πούνε, ότι είναι έτοιμο, θα πάω. Αν ερχόμασταν εκεί στη φάρμα, ο Θοδωρής, τι θα μας κερνούσες, τι θα έβγαζες στο τραπέζι? Και τι δεν έχουμε, φραπέ, κανένα μπακλαβαδάκι. Το πρώτο πράγμα που μου λες είναι φραπέ, το πρώτο πράγμα. Αυτά τα πράγματα μου λείπουν. Αυτά σου λείπουν. Αν έχουμε... Ναι, στο μαγαζί μπροστά, εκεί που πουλάμε όλα, ναι. Έχω ένα... και πουλάμε και φαγητά. Και κάνουμε φραπέ, κάνουμε καφεδάκια, κάνουμε καμιά πίτσα, έχουμε λεμονάδες. Γιατί έρχονται πολλοί άνθρωποι εδώ πέρα και μαζεύουν φράουλες από τα... πώς τα λένε... το UPEC, που πάει ο κόσμος έξω στα στρέμματα και βγάζει τις φράουλες μόνος τους. Α, ναι. Εκεί από τις εκτάσεις. Ναι, οι περισσότεροι ναι. Τι ζητούν? Έρχονται στη φάρμα, κάθονται στο τραπέζι και ζητούν τι? Τι ζητούν να τους φέρετε? Λεμονάδες. Γιατί κανείς δεν στο καλοκαίρι εδώ πέρα. Όλοι θέλουν λεμονάδες. Και αυτά. Ένα μήνυμα τώρα στους τηλεθεατές, στους Έλληνες που σας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Τι να τους πω. Ξέρω εγώ. Κοίτα, η ζωή είναι δύσκολη όπου και να πας. You gotta make the best of it. Δουλεύουμε σκληρά εδώ πέρα, θα δουλεύουμε σκληρά και στην Ελλάδα. Και όλοι προσπαθούμε να κάνουμε, να φτιάξουμε τη ζωή μας όσο μπορούμε. Χρειάζεται προσπάθεια. Ναι. Καλά κάνετε και το λέτε. Εσείς δουλεύετε πάρα πολλές ώρες εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από ό,τι έχω μάθει, έχω διαβάσει, κανείς δεν σας χάρισε τίποτα. Πέρα από τις καλόγριες που σας βοήθησε και σας έδωσαν λίγο την έκταση εκεί. Δουλεύετε από το πρωί μέχρι το βράδυ για να τα βγάλετε πέρα και τα έχετε καταφέρει.
Ναι, είναι, και είναι κάθε μέρα, 7 μέρες τη βδομάδα. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την ξεχωριστή σύνδεση που πραγματοποιήσαμε. Ελπίζω να τα ξαναπούμε, να τα ξαναπούμε πάλι. Μέχρι το τέλος σεζόν θα ξανασυνδεθούμε. Έγινε, χάρηκα, γεια σας. Σας ευχαριστώ πολύ, χαιρετισμούς. Μάλιστα, ξεχωριστή σύνδεση.